Ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα εδώ είναι, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου για το ΦΠΑ, ότι δεν θα μείνουμε στη συγκέντρωση την προγραμματισμένη που είχαμε, αλλά θα υπάρχει κλιμάκωση και συνέχεια. Νομίζω να πούμε δύο λόγια για τη συγκέντρωση της 30 του μήνα. Ήταν από τις πιο μεγάλες κινητοποιήσεις και από άποψη κλεισίματος καταστημάτων και γενικότερα επιχειρήσεων στο νησί, αλλά και συμμετοχής του κόσμου παρά τις καιρικές συνθήκες που δεν ήταν και οι καλύτερες. Όλος ο κόσμος που συμμετείχε στην κινητοποίηση, αυτό που ρωτούσε τι θα ήταν, τι κάνουμε στη συνέχεια. Την επόμενη μέρα βρέθηκαν τα σωματεία, το επιμελητήριο της Ομοσπονδίας για να συζητήσουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Παράλληλα είχαμε συναντήσεις με τους άλλους φορείς της Χίου, αλλά και της Μυτιλήνης και της ΣΑΜΟΥ για το τι κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε να σας ανακοινώσουμε και καλούμε εδώ όλο το χιώτικο λαό, επαγγελματίες, έμπορους, βιοτέχνες, πρώτα απ' όλα το χώρο το δικό μας, για την Πέμπτη, στις 8 του μήνα, στα πλαίσια της πανεργατικής κινητοποίησης που υπάρχει, που κάνει η ΓΕΣΕΕ, κάνει η ΑΔΕΔΗ, αλλά συμμετέχει και η ΓΕΣΕΒΕ, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματών Βιοτεχνών, που ανήκει και η Ομοσπονδία μας. Στα πλαίσια αυτά, εμείς σαν Ομοσπονδία καλούμε τους συναδέλφους μας να εκφράσουμε την αντίθεσή μας συνολικά για τα μέτρα, τα φορομέτρα, τα φορολογικά μέτρα, τα ασφαλιστικά που έχουν επιβληθεί όλα τα χρόνια και που μας περιμένουν ακόμα χειρότερα το επόμενο διάστημα από την 1η-1η, με βέβαια πρώτο και κύριο την αλλαγή του μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά μας, από την αύξηση του δηλαδή κατά 30%. Είναι μείζον θέμα, τα έχουμε ξαναπεί για μας. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους σε 9.30 το πρωί στην εφορία, όπου εκεί καλούμε να φέρουν ταμιακές μηχανές, συμβολικά να τις αποθέσουμε στην είσοδο της εφορίας. Λέμε, τονίζουμε το συμβολικά, για να πούμε στη συνέχεια και να δείξουμε στην κυβέρνηση και στα κόμματα βέβαια της Βουλής, ότι αν δεν εισακουστεί η φωνή μας από την 1η-1η, μάλλον 1η-1η είναι κλειστά τα μαγαζιά, τέλος πάντων, 3, θα παραδώσουμε τις ταμιακές μας μηχανές πραγματικά. Αυτή η κίνηση δεν θα γίνει μόνο από εμάς, ανάλογες κινήσεις ετοιμάζουν και στη Μυτιλήνη και στη ΣΑΜΟ, που θα είναι ίσως και να έχουμε και άλλη μορφή, μπορεί να είναι και καταλήψεις κτηρίων, τις επόμενες μέρες. Το πρώτο λοιπόν και βασικό είναι ότι καλούμε τον κόσμο να έρθει στην κινητοποίηση αυτή, να συμμετέχουμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο σε αυτή την πανελλαδική, επαρχιακή, πανελλαδική κινητοποίηση που γίνεται για τα φορολογικά, εξειδικευμένα βέβαια πιο πολύ εμείς για το κομμάτι του ΦΠΑ που είναι πιο άμεσο, αλλά βάζοντας συνολικά το πακέτο που μας απασχολεί. Να πεις για το δεύτερο. Θα πεις την άλλη εβδομάδα εσύ. Ναι, πες το εσύ για την άλλη εβδομάδα. Εγώ θέλω να συμπληρώσω το Βασίλη και να πω ότι την Τετάρτη έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο τα νησιωτικά επιμελητήρια, όπου θα συζητηθεί το θέμα του ΦΠΑ. Και να πω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας ζήτησε δύο συμπληρωματικά προτάσεις, κάτι ζήτησε δεν γνωρίζω, αλλά έχουν αναλάβει ήδη οι δικηγόροι που κατέθεσαν την πρόταση και είπαμε ότι μπορεί και σήμερα να τα έχουν καταθέσει. Είπαμε όσο γίνεται πιο άμεσα.
και αύριο θα έχουμε μια ενημέρωση από το, στο Συμβούλιο του ΕΟΕ. Επίσης, αυτό που είπε ο Βασίλης, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη Μυτιλήνη θα γίνουν μέχρι την Πέμπτη, από Τετάρτη και Πέμπτη, καταλήψεις σε διάφορα κτίρια. Επίσης, το ραντεβού των 8 του μηνός με τον Πρωθυπουργό ή κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών αναβλήθηκε από εκείνους, δεν θα γίνει. Και μάλλον πάει για να μην γίνει και ποτέ. Στις σκέψεις μας τώρα και στις προτάσεις που είχαμε κάνει και, και στο Συμβούλιο εδώ και στη Συντονιστική Επιτροπή και, και με τον Δήμαρχο, είπαμε να, μετά από επικοινωνία και με τα άλλα νησιά, είπαμε αν μπορούμε να κάνουμε μία κίνηση, να πάρουμε κόσμο με το πλοίο της γραμμής από τη Μυτιλήνη και τη Χίο, ταυτόχρονα και από τη Σάμο και από όποια άλλα νησιά μπορούν να μπουν μέσα και να πάμε την άλλη εβδομάδα μία μέρα στο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, αφού δεν μας δέχονται εκείνοι, να πάμε εμείς και να απαιτήσουμε να μας δεχτούν.